Σε συντονισμένες ενέργειες για την πλήρη ετοιμότητα του μηχανισμού δημόσιας υγείας καλείται να προχωρήσει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον βουλευτή και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη, για την αντιμετώπιση μιας πιθανής περαιτέρω εξάπλωσης του κορονοϊού. Από το νοσοκομείο Χανίων, το οποίο επισκέφθηκε το μεσημέρι με σκοπό να ενημερωθεί για το βαθμό ετοιμότητάς του, ο κ. Πολάκης εκτίμησε ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και τόνισε την ανάγκη επανάληψης των μέτρων ατομικής προστασίας, καθώς και ενίσχυσης των ΜΕΘ με προσωπικό. Πρέπει να υπάρξει μια πολύ σοβαρή αντιμετώπιση για τη μείωση της διασποράς. Αυτό είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα που πρέπει να υπάρξει τώρα. Που σημαίνει αποφυγή συναρθρήσεων, συγκεντρώσεων, συνωστισμός σε μέσα μαζικής μεταφοράς, θέλει πιο συχνά δρομολόγια για να μειώνει το συνωστισμός. Θέλει μια σειρά από τέτοια μέτρα τα οποία πρέπει να τα πάρει η οργανωμένη πολιτεία. Σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών από τα νοσοκομεία αναφοράς, ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας επεσήμανε τη σημασία της επάρκειας ιατροφαρμακευτικών υλικών και μέσων. Ζήτησε άνοιγμα των κλειστών κρεβατιών ΜΕΘ που αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού και πως σε πανελλαδικό επίπεδο ανέρχονται σε 55. Όπως υποστήριξε ο κ. Πολάκης, υπάρχει δυνατότητα μαζικής πρόσληψης νοσηλευτών μέσα από την πλατφόρμα του Επικουρικού. Από την προηγούμενη πλατφόρμα του λοιπού επικουρικού μη ιατρικού προσωπικού αναμένονται άμεσα προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο μας για να καλύψουν θέσεις ΜΕΘ, μονάδας συστατικής θεραπείας και του τμήματος επικόντως περιστατικών. Λίγες μόλις μέρες μετά την έναρξη λειτουργίας του Υιολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο βουλευτής Χανίων τόνισε ότι απαιτείται αύξηση του αριθμού των εργαστηρίων που εξετάσουν δείγματα για την ανίχνευση του ιού. Αυτό έχει σημασία και ειδικά σε αυτή τη φάση, διότι θέλουμε γρήγορη διάγνωση. Αν έχουμε ύποπτο κρούσμα, πρέπει να διαγνωστεί γρήγορα. Αν είναι εδώ η δυνατότητα, ή στην Κρήτη τέλος πάντων, μπορεί να γίνει γρήγορα. Αλλιώς στις δύο μέρες. Σε αυτές τις δύο μέρες, αν αυτός δεν είναι απομονωμένος ή διδυτό, διασπείρει. Άρα πρέπει να υπάρξει επέκταση σε έναν ικανό αριθμό νοσοκομείων της δυνατότητας της άμεσης διάγνωσης. Στο νοσοκομείο Χανίων, όπως και σε όλα τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, εφαρμόζεται αναλυτικό σχέδιο δράσης με πρωτόκολλα ασφαλείας, προκειμένου μεταξύ άλλων να διενεργείται πρωτογενής έλεγχος στις πύλες εισόδου και όχι στο εσωτερικό του κτηρίου.